από τις 4 η ώρα ξεκίνησε η κρίσιμη συνεδρίαση του Eurogroup για την Ελλάδα. Ενημερωτική εκδήλωση για την ανάρτηση των δασικών χαρτών πραγματοποιήθηκε στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Καβάλας το απόγευμα της Δευτέρας από το Δήμο Καβάλας, το ΓΕΟΤΕΑΜ, το Τεχνικό Επιμελητήριο και το Δικηγορικό Σύλλογο Καβάλας. Εγνατία ΑΕ επιρρύπτει ευθύνες στο Δασαρχείο Καβάλας, τη δηλώνει ο Αντιπεριφερειάρχης Καβάλας Θόδωρος Μαρκόπουλος. Επιβαρύνσεις ακόμα και για τα πολύ χαμηλά εισοδήματα, σενάριο εφιάλτης για το αφορολόγητο, ποια τα επώδυνα μέτρα που έρχονται. Έρημη η αρχή της οδού Ομονίας, κλειστά μαγαζιά συμπληρώνουν το παζλ της εγκατάλειψης. Προβλήματα καθαριότητας και εξυπηρέτησης στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας. Ξεκινά ο θεσμός του τοπικού αστυνομικού στη Μαυροθάλασσα Σερών. Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι χειμερινοί αγώνες κολύμβησης Βορείου Ελλάδος.